Στόχος καινούργιας διοίκησης είναι συγκεκριμένος. Έχει έναν σκοπό. Το μεσίνιο παράγοντα, το μεσίνιο ποδοσφαιριστή και την ανάδειξη ταλέντων. Πάνω σε όλα αυτά λοιπόν προγραμματίζουμε με την Επιτροπή Πρωταθλήματος να χτίσουμε τα καινούργια πρωταθλήματα. Αυτά θα είναι συγκεκριμένα, θα έχουν σκοπό να προστατεύσουν τον παράγοντα και να αναδείξουμε το πλούσιο ταλέντο που υπάρχει στον ομό μας. Ο σκοπός θα είναι ως εξής. Θα προγραμματίσουμε να φτιάξουμε ένα πρωτάθλημα ακαδημιών μεγάλης διάρκειας. Είμαστε στις συζητήσεις, δεν το έχουμε ολοκληρώσει ακόμα, δεν μπορούμε να το ανακοινώσουμε. Ένα πρωτάθλημα ακαδημιών με όλες τις ομάδες μαζί, για να μπορούν εκεί τα παιδιά να έχουν περισσότερα παιχνίδια στα πόδια τους και να είναι αγωνιστικοί. Σίγουρα θα είναι μια τομή, θα είναι κάτι καινούριο. Ήδη μας ήρθε μια καινούργια προκήρυξη από την ΕΠΟ που διαχωρίζει πλέον τις ακαδημίες σε K16, K15, K13 και πάει λέγοντας και όσο πάει και πάει προς τα κάτω. Στο μυαλό μας έχουμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές. Οι αλλαγές ήδη, όπως είδατε κι εσείς, ξεκίνησαν από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε. Αλλάξαμε την Επιτροπή Διαιτησίας, αλλάξαμε την Πειθαρχική Επιτροπή. Σχεδιάζουμε να κάνουμε πρωτάθλημα μεγάλης διάρκειας των ακαδημιών μας. Είναι ένα όνειρο δικό μου και το έχω συζητήσει με τους συνεργάτες μας. Είμαστε πολύ κοντά σε να το υλοποιήσουμε. Θα κάνουμε τελικό Super Cup, ο οποίος τελικό Super Cup θα έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Έτσι θα ξεκινάμε τη σεζόν με ένα τίτλο, με μία απονομή, με μία γιορτή για το ποδόσφαιρο, και θα είναι γιορτή ο τελικός Super Cup και μετά θα παίζει ρόλο ποιος θα τον κερδίσει και ποιος θα είναι ο νικητής. Σε συνέχεια αυτού θα προγραμματίσουμε μέσα στο καλοκαίρι δύο συναντήσεις, μία στην περιοχή εδώ και μία στην περιοχή της Τριφυλίας, με τους παράγοντες των σωματείων να μας πούν τις προτάσεις τους, να τους ακούσουμε, να δούμε πόσο καλύτερα πράγματα μπορούμε να κάνουμε για το ποδόσφαιρο. Θα κοιτάξουμε να προστατεύσουμε τα γήπεδά μας. Γι' αυτό πλέον θα δημιουργηθεί μια σχολή παρατηρητών αγώνα. Εκεί θα μπορέσει να εκδηλώσει ενδιαφέρον ο οποιοσδήποτε μπορεί και πληρεί τις προϋποθέσεις, έτσι ώστε να έχει τη δική του ταυτότητα, το διαπιστευτήριο που θα μπορεί να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο και να είναι αυτός ο παρατηρητής του αγώνα. Να μπορέσουμε να προστατεύσουμε το παιχνίδι, το διαιτητή και τις ομάδες.